Έχω λίγο άγχος πριν βγω, όμως πιστεύω ότι θα τους καταπλήξω όλους και τον πρώην και τις συμπαίκτριες. Η αδικία εδώ είναι ότι ο πρώην δεν βαθμολογεί. Απλά δεν του αρέσει το αποτέλεσμα, θα εμείνει στην αρχική του απόφαση. Αυτός χάνει, ελπίζω. Πάμε να δούμε την Κέλλη. Μα πόσο διαφορετικά στήλο. Πρώην είσαι εδώ. Η Κέλλη έρχεται. Χαμογέλα καλέ, τι σου ζητάνε. Σιγά Αναστασία παιδί μου. Βλέπω πήρες το πρώτο φλωράλ φόρεμα που σου πήγαινε πάρα πολύ με ένα υπέροχο neckline, ωραίο φλωράλ μοτίβο που είναι ρομαντικό και φίνο και χωρίς να προσπαθείς και πάρα πολύ, θα ανέβει πάρα πολύ ωραίες τιμές και έχει υπέροχο μήκος. Δεν μου αρέσουν όμως οι γόβες, αλλά ούτε και το τσαντάκι με το οποίο το σέταρες. Το παλτό έχει μια πάρα πολύ ωραία γεωμετρία και είναι πολύ ωραίο χρωματικά, αλλά είναι πάρα πολύ πρωινό. Και τα σκουλαρίκια επίσης δεν τα πετύχαμε. Για τα μαλλιά, ξέρεις τη γνώμη μου, το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ ωραίο και φυσικό. Κέλλη, αν δεν αρέσει τον πρώην, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. You know what I mean. Έφασε το παπούτσι. Για πες μου τώρα, τι ψώνησες εκεί πάνω. Πολύ όμορφα ήταν στην πασαρέλα, μου άρεσε, το ευχαριστήθηκα. Δεν ήμουν πάρα πολύ κουνιστή να το πω, αλλά δεν θέλω. Μ' αρέσει το πιο σοβαρό στυλ και νομίζω ότι ήμουν καλή και σωστή στην πασαρέλα μου. Η Κέλλη περπάτησε στην πασαρέλα, δεν την είδα να χορέψει, να δώσει το κάτι παραπάνω της. Βέβαια, μπορεί αυτό να ταιριάζει στο σύνολό της και μπορεί και να μην ήθελε. Δεν μπορώ να την κρίνω γι' αυτό. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε η όχι και τόσο κουνιστή Κέλλη. Για το παλτό πλήρωσε 64,95, για το φόρεμα 29,95, οι γόβες κόστησαν 60 ευρώ, η τσάντα 28 και τα σκουλαρίκια 15. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 197 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 102 και 10, αφού στους φακέλους έχασε 50 ευρώ.